Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας τις χιλιάδες Ελληνίδες και τους χιλιάδες Έλληνες πολίτες που μας τίμησαν με την ψήφο τους, που τίμησαν με την ψήφο τους τη λαϊκή ενότητα. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά όλους εκείνους και εκείνες που πλαισίωσαν με ανιδιοτέλεια και μαχητικότητα τα ψηφοδέλτια της λαϊκής ενότητας και αγωνίστηκαν σε όλη την Ελλάδα για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Τους αξίζει τιμή και περηφάνεια για αυτό το ρόλο που διαδραμάτισαν. Να χαιρετήσουμε επίσης θερμά και αγωνιστικά όλα τα στελέχη μας που στάθηκαν στην πρώτη γραμμή ενός τίμιου και ωραίου αγώνα. Ενός αγώνα που τον έδωσαν μέσα από μύριες δυσκολίες και χωρίς κανένα μέσο στήριξη. Αντίθετα, αντιμετώπισαν επιθέσεις και επιθέσεις οι οποίες πάρα πολλές φορές ήταν κάτω από τη μέση. Η λαϊκή ενότητα μπορεί να έχασε μία μάχη, αλλά δεν έχει χάσει τον πόλεμο. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και θα συνεχίσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και τόλμη, γιατί το δίκαιο είναι με το μέρος μας. Γιατί έχουμε αρχές και αξίες. Γιατί αναδείξαμε στόχους και πολιτικές οι οποίες πιστεύουμε ότι ανταποκρίνονται στο συμφέρον του τόπου και του ελληνικού λαού. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από αύριο την Ελλάδα την περιμένει ένας μνημονιακός Αρμαγεδόν. Η λαϊκή ενότητα δεν κάνει πίσω. Δεν πρόκειται να οπισθοχωρήσει, δεν πρόκειται να λιποτακτήσει. Θα είναι και αύριο εδώ, στην πρώτη γραμμή ενός αγώνα ο οποίος είναι αναγκαίος να δοθεί και θα δοθεί με συνέπεια και σταθερότητα από την πλευρά μας. Οι στόχοι που έχουμε θέσει είναι υψηλοί και είναι πολύ επίκαιροι για τη δημοκρατία στον τόπο μας, για την εθνική ανεξαρτησία, για τη δικαιοσύνη. Με αυτά τα οράματα θα συνεχίσουμε από αύριο τον αγώνα. Θα ανασυγκροτηθούμε και θα περάσουμε στην αντεπίθεση. Πιστεύουμε ότι είμαστε χρήσιμοι και αύριο θα είμαστε ακόμα χρησιμότεροι για την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να πω κάτι τώρα, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι είναι πλήρης η δήλωση. Από αύριο θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Και θα πούμε πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστούμε. Η Βουλή που, αναδεικνύεται από αυτές τις εκλογές δεν αντιπροσωπεύει πάνω από το 50% των πολιτών. Αυτό είναι μία νίκη εκείνων που ήθελαν να θέσουν στο περιθώριο το λαό και την κοινωνία. Η αποχή δυστυχώς δεν έχει κοινοβουλευτική αποτύπωση και το 45,5% των συμπολιτών μας που απήχαν δεν θα έχει φωνή στη Βουλή, όπως δεν θα έχει φωνή στη Βουλή και το 6% των ψηφοφόρων που δεν εκπροσωπείται, εκ των οποίων περίπου 3% εμπιστεύθηκε τη λαϊκή ενότητα. Ο λαός πρέπει να παλέψει για να ξαναέρθει στο επίκεντρο, για να εκφραστεί και για να ανασχέσει τα μνημονιακά σχέδια που είναι αντιδημοκρατικά σχέδια. Στη λαϊκή ενότητα νομίζω ότι μπορούμε να είμαστε περήφανοι που δώσαμε μία μάχη ενάντια στις εξουσίες και υπέρ του λαού. Δώσαμε μία μάχη καθαρή και ξάστερη. Είμαστε ήσυχοι με τη συνείδησή μας και θα είμαστε πρώτοι στους αγώνες που θα είναι σκληροί, θα δοθούν σε όλα τα πεδία και θα φέρουν
γρηγορότερα από ό,τι κάποιοι ελπίζουν ξανά το λαό στην εξουσία.